Ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως είναι το προσφυγικό, βλέπουμε και αυτό να ξαναμπαίνει σε ένα μη μονοδικοματική από όλα τα κόμματα αντιπαράθεση, καθώς βολεύει τον καθέναν, μπλεγμένο με όλα τα υπόλοιπα. Εμείς δεν λέμε, όλη η καθημερινότητα είναι βαριά και για όλα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια στην πολιτική επιλογή που μας παρακολουθεί ο κόσμος και να βγάζει συμπεράσματα, αλλά να βάλουμε και το βασικό νόημα. Το βασικό νόημα είναι ότι και οι σημερινοί κυβερνώντες και οι προηγούμενοι και οι επίδοξοι επόμενοι που θέλουν να διαχειριστούν αυτή τη βαρβαρότητα να έχουν καθαρό. Ο κόσμος και η νέα γενιά δεν πρόκειται να συνηθίσουν σε τέτοιες εικόνες νεκρών παιδιών για διάφορους λόγους, προσφύγων, μεταναστών, άλλων. Πλεούμενα πτώματα στη Τζιά. Μην τα ξεχνάμε, αυτά όλα είναι το τελευταίο μήνα. Αγνοούμενοι, δεκάδες αγνοούμενοι από ναυάγιο στη Ρόδο. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια εποχή που η τεχνολογία, η επιστήμη μας επιτρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά, να τα προσπερνάει η ανθρωπότητα, να επανερχόμαστε ξανά και ξανά σε αυτά, σε ανθρώπους κατατρεγμένους από τη φτώχεια, από τους πολέμους που οι ίδιοι προκαλούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι κυβερνήσεις και οι ίδιοι μετά τους κλείνουν, τους παγιδεύουν και τους εξοντώνουν τελικά με αυτούς τους τρόπους. Τι είχαν αντιμετωπίσει αυτός ο κόσμος και οι συγκεκριμένοι και άλλοι που δεν θα μάθουμε ποτέ δυστυχώς τις προσωπικές τους ιστορίες ανθρώπων που ξεριζώνονται από τις χώρες τους, είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός των άλλων πολύ σοβαρών ένα άθλιο κρυφτούλι τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής κυβέρνησης για τη διάσωσή τους και είναι τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προσπαθεί με κοινικές δηλώσεις να αποποιηθεί αυτών των ευθυνών. Τώρα σήμερα στην ατζέντα, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνει η εργαλειοποίηση. Υπάρχει. Χτες στην ατζέντα ο κύριος Μηταράκης έβαλε τα δουλεμπορικά και τους υποκινητές. Αυτή η εργαλειοποίηση είναι μεγάλο ζήτημα. Εμείς θέλουμε να πούμε, ότι δεν μπορούν η ουσία του ζητήματος να σοπάσουμε για αυτή, επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών βαφτίζει εσωτερικούς εχθρούς και άλλους, όποιον διαφωνεί, όχι να σας πω μόνο με αυτή την κυβερνητική πολιτική, διαφωνεί με το έδαφος. Ποιο είναι το έδαφος της εργαλειοποίησης? Να μας απαντήσουν, άμα μπορούν, στον επόμενο κύκλο από όλα τα κόμματα. Το έδαφος που δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία ή και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εμείς λέμε ότι και από εκεί υπάρχει εργαλειοποίηση, να ανοίγει και να κλείνει η κάνολα κατά το δοκούν με το πόσο χρειάζονται μετανάστες, πρόσφυγες για φτηνά εργατικά χέρια. Λοιπόν, βρίσκεται ή δεν βρίσκεται στην απαράδεκτη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά, όλη την τελευταία δεκαετία που έχει πιο οξυμένα σκάσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Βρίσκεται ή δεν βρίσκεται στην απαράδεκτη κοινή δήλωση Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που μπαίνουν οι πρόσφυγες, μπαίνουν ως νούμερα και ως αριθμοί στην κόντρα που υπάρχει για το ποιο στρατόπεδο θα διαλέξει η Τουρκία, το ρώσικο ή το αμερικάνικο. Και βλέπετε πώς εμπίπτουν και πάρα πολλά θέματα. Η Δευτέρα είναι πολύ κοντά και νομίζω ότι πάμε να ανοίξουμε τη Βουλή σε πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ έντονο. Αφού λέμε για τη Βουλή, συγγνώμη, αλλά να ολοκληρώσω. Αφού λέμε για τη Βουλή, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς στα μεγάλα ζητήματα θα τοποθετηθούν όλα τα κόμματα.